Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα. Φορά και έναν καιρό ήταν ένα μεγάλο κάστρο πάνω σε ένα λόφο περιτριγυρισμένο από μια εύπορη πόλη. Μέσα στο κάστρο ήταν ένας επιβλητικός. Hey, πού είναι ο Αυτοκράτορας? Πού είναι ο Αυτοκράτορας? Η αυτού μεγαλειώτης ο Αυτοκράτορας? Ο Αυτοκράτορας είναι στην αίθουσα της γκαρνταρόμπας του. Ξετρελαίνεται για ρούχα. Φτιάχνει καινούργια ρούχα κάθε μέρα και λέει: καθόλου άσχημο, καθόλου άσχημο. Κι έτσι ικανοποιείται. Μια μέρα δύο ράφτες ήρθαν να δουν τον Αυτοκράτορα. Λοιπόν, εμείς είμαστε οι ράφτες που φτιάχνουν τα καταπληκτικά μαγικά ρούχα. Ο Αυτοκράτορας ενθουσιάστηκε όταν το άκουσε αυτό. Του είπαν ότι τα ρούχα δεν είναι μόνο όμορφα στο σχέδιο, αλλά έχουν επίσης ένα παράξενο χαρακτηριστικό. Ότι δηλαδή οι άχρηστοι και ανόητοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν αυτά τα ρούχα. Τα ρούχα που οι ανόητοι δεν μπορούν να δουν. Ο Αυτοκράτορας έχει πολλούς ανθρώπους. Αυτά τα ρούχα είναι ακριβώς τα κατάλληλα για να δείχνουν ποιος είναι έξυπνος και ποιος δεν είναι. Θα φορέσω τα ρούχα και θα δοκιμάσω τους άντρες μου. Αρχίστε αμέσως να φτιάχνετε τα ρούχα. Οι δύο άντρες άρχισαν να υφαίνουν τα μαγικά ρούχα. Μα στην πραγματικότητα δεν έκαναν τίποτα, επειδή αυτοί οι δύο απλώς ήταν απατεώνες. Φυσικά ο Αυτοκράτορας δεν ήξερε τίποτα σχετικά με αυτό και διψούσε να δει τα μαγικά ρούχα. Πήγαινε να δεις πόσο έχουν προχωρήσει. Μάλιστα μεγαλειότατε. Ο υπουργός ήρθε αμέσως να δει τους ψευτοραφτάδες. Μας τιμάει η επισκεψή σας, υψηλότατε. Μόλις τελειώσαμε τη μισή δουλειά που αναλάβαμε. Παρακαλώ, κοιτάξτε προσεκτικά. Τι? Ο υπουργός έπαθε σοκ, γιατί δεν μπορούσε να δει ούτε ένα μικρό κομματάκι ύφασμα. Τίποτε δεν υπάρχει. Ο υπουργός ήταν έτοιμος να φωνάξει, αλλά... Όμορφο δεν είναι, υψηλότατε. Τα ρούχα που οι ανόητοι δεν μπορούν να δουν. Ο υπουργός δεν έκανε κανένα σχόλιο, επειδή ο ένας από τους ραφτάδες είπε ότι αυτοί που δεν μπορούν να δουν τα ρούχα είναι ηλίθιοι. Όχι, δεν ήξερα ότι ήμουν ηλίθιος. Αν ο Αυτοκράτορας το ανακαλύψει, ο υπουργός θα απολυθεί αμέσως. Άριστα! Είναι πραγματικά όμορφα. Θα αρέσουν σίγουρα στον Αυτοκράτορα. Ο υπουργός δεν ήξερε βέβαια ότι οι δυο ράφτες τον κορόιδευαν. Αρκετές μέρες αργότερα, ο Αυτοκράτορας ξανάστειλε τον άνθρωπό του. Αυτή τη φορά έναν ανώτερο υπουργό. Ο υπουργός ρώτησε υπεροπτικά. Πού είναι τα μαγικά ρούχα? Οι απατεώνες απάντησαν με σεβασμό. Ορίστε, υψηλότατε, κοιτάξτε. Ο ράφτης έδειξε και πάλι τον άδειο αργαλιό. Ούτε κι αυτός ο υπουργός ήξερε τι να κάνει. Δεν βλέπω τίποτα. Μα δεν μπορούσε να το πει δυνατά, γιατί θα τον έλεγαν ηλίθιο. Δεν είναι όμορφα, υψηλότατε? Αυτό το χρώμα, αυτή η λάμψη, άριστα, όμορφα, τα καλύτερα του κόσμου. Ο υπουργός τα επενούσε μέσα στην απελπισία του. Η αναφορά του υπουργού ενθουσίασε τον Αυτοκράτορα. Μακάρι να μπορούσα να δω τα ρούχα σύντομα. Ο Αυτοκράτορας έμεινε κατάπληκτος κοιτώντας μέσα στο εργαστήριο. Τι κάνουν αυτοί οι δύο άντρες? Είναι έτοιμοι μας να σας έχουμε εδώ, μεγαλειότατε! Πώς σας φαίνεται το σχέδιο αυτού του υφάσματος? Οι απατεώνες υποκρίνονταν ότι τα ρούχα ήταν εκεί. Τότε οι υπουργοί έκαναν ένα βήμα μπρος και είπαν: Είναι τέλειο!
Είναι στα αλήθεια ένα υπέροχο κοστούμι, μεγαλειότατε. Ο γεροϊπουργός είπε. Είναι θαυμάσιο, πολυτελέστατο. Είμαι συγκινημένος, μεγαλειότατε. Αφού οι δύο υπουργοί τα επενούσαν τόσο πολύ, ο Αυτοκράτορας δεν ήξερε τι να κάνει. Γιατί ο Αυτοκράτορας φαίνονταν να είναι ο μόνος που δεν μπορούσε να δει τα ρούχα. Τότε είμαι ηλίθιος. Α, όχι. Δεν θα αφήσω κανένα να το μάθει αυτό. Έτσι ο Αυτοκράτορας χαμογέλασε βεβαιασμένα και με τα επενετικά του λόγια τους αντάμυψε πολύ. Τώρα ο Αυτοκράτορας, φορώντας τα μαγικά του ρούχα, ανακοίνωσε ότι θα παρελάσει στον κεντρικό δρόμο. Και οι δύο απατεώνες είναι πολύ περήφανοι για τη δουλειά τους. Αυτό το κοστούμι είναι τόσο ελαφρό, ένα φτερό, έτσι ούτε που θα αισθάνεστε ότι το φοράτε. Ο Αυτοκράτορας εντυπωσιάστηκε κι άλλο από τα λόγια τους. Αυτό το κοστούμι είναι πραγματικά παράξενο. Ο νεαρός υπουργός πρόσθεσε κι αυτός. Είναι ένα κοστούμι από όμορφο και κομψό ύφασμα. Ο άλλος υπουργός είπε. Σας ταιριάζει υπέροχα, υπέροχα. Ο καθένας νομίζει ότι οι άλλοι μπορούν να τα δουν και έτσι όλοι λένε ψέματα. Στο μεταξύ, οι απατεώνες το σκάσανε παίρνοντας πολλά λεφτά, αλλά κανείς δεν τους πρόσεξε. Αρχίζει η παρέλαση. Οι άνθρωποι στην πόλη έμειναν κατάπληκτοι βλέποντας τον Αυτοκράτορα. Κάποιος σκέφτηκε. «Ω Θεέ μου, πρέπει να είμαι ηλίθιος». Όλοι σκέφτονταν το ίδιο. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι έλεγαν συνέχεια «Όμορφα» ή «Θαυμάσια». Και έτσι πήγαινε το πράγμα για να μην τους υποπτευθούν οι άλλοι ότι είναι ηλίθιοι. Πώς λέγεται αυτό το χρώμα εδώ που τα λένε? Είναι ένα περίγραπτο χρώμα. Είναι πολύ δύσκολο να επενέσεις κάτι αόρατο. Ένα αγόρι προβάλλει το πρόσωπό του και φώναξε. Ο Αυτοκράτορας περπατάει γυμνός! Το παιδί δεν τόνιαζε τι θα πουν οι άλλοι, ήταν απλά ειλικρινής. Στην πραγματικότητα ο Αυτοκράτορας ήταν γυμνός. Τότε οι άνθρωποι άρχισαν να καταλαβαίνουν. Ο Αυτοκράτορας δεν φορούσε καθόλου μαγικά ρούχα. Δεν φορούσε τίποτα. Ο Αυτοκράτορας τελικά συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα των απατεώνων. Αλλά ήταν πολύ αργά για να σταματήσει την παρέλαση. Ο Αυτοκράτορας συνέχισε το περπάτημα κόκκινος ως τις ρίζες των μαλλιών του. Συνέχισε να περπατά, αλλά φαινόταν δυστυχής. Ο Τζακ και η Φασολιά. Αυτή είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό, ένα αγόρι που το έλεγαν Τζακ ζούσε μαζί με τη μητέρα του στην εξοχή της Αγγλίας. Ήταν τόσο φτωχοί που η μόνη τους περιουσία ήταν μια αγελάδα. Τζακ, θα πας στην πόλη να πουλήσεις τη γελάδα. Θα ανοίξουμε ένα καινούριο μαγαζί με αυτά τα λεφτά. Εντάξει, θα την πουλήσω σε πολύ καλή τιμή. Να υπολογίζεις σε μένα.
Τώρα, για να δούμε πώς πούλησε την αγελάδα. Αντί να τη δώσει σε καλή τιμή, την πούλησε τόσο φτηνά που αν το ξέρατε θα μένατε με ανοιχτό το στόμα. Τζακ, παιδί μου, σε παρακαλώ, ας ανταλλάξουμε αυτά τα φασόλια με την αγελάδα σου. Όταν τον φώναξε ο γέρος, ο Τζακ τον κοίταξε στην αρχή αδιάφορα. Όταν του είπε ότι ήταν μαγικά φασόλια, ενθουσιάστηκε. Και τελικά αντάλλαξε την αγελάδα με τα φασόλια. Ανοησία πήγες και έκανες, Τζακ. Καταλαβαίνετε το λόγο που θύμωσε η μητέρα. Α, μαγικά! Μου κάνεις εντύπωση. Πώς θα ζήσουμε από εδώ και μπρος. Απόψε δεν θα σου δώσω ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Γρήγορα στο κρεβάτι. Καημένε, Τζακ. Έπεσες πραγματικά θύμα του γέρου. Ήταν ένα απατηλό ψέμα αυτό που είπε ο γέρος, ότι ήταν μαγικά τα φασόλια. Πίνασα. Τι σκιές είναι αυτές. Είναι οι φασολιές. Ναι, ήταν οι φασολιές. Τα φασόλια που είχε πετάξει η μητέρα την προηγούμενη νύχτα είχαν μεγαλώσει τόσο μέσα σε μια νύχτα. Είναι μαγικές φασολιές! Αυτά που έλεγε ο γέρος ήταν αλήθεια! Θα σκαρφαλώσω ως την κορφή! Ο Τζακ αρχίζει να σκαρφαλώνει στο κοτσάνι της φασολιάς κατενθουσιασμένος. Σύννεφα. Υπάρχει ένα σπίτι εκεί πέρα. Όταν ο Τζακ έφτασε μπροστά από το σπίτι, το βρήκε απίθανο μεγάλο. Μα ποιος θα μπορούσε να ζει σε τέτοιο σπίτι. Κόκαλα. Θα είναι το σπίτι κανενός κανίβαλου. Πρέπει να το σκάσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Κάποιος γύρισε. Γυρίζω, άνθρωπο. Βρωμάει, ανθρωπίλα. Ο γίγαντας μύριζε. Είναι η μυρουδιά αυτού που έβρασα μεσόγεια χθες το βράδυ. Ο γίγαντας που μέτραγε τα λεφτά του δίχως να ξέρει ότι ο Τζακ τον παρακολουθούσε, τόριξε σε λίγο στον ύπνο. Ο γίγαντας άρχισε να ροχαλίζει απέσια. Με αυτή την ευκαιρία ο Τζακ βγήκε από την κουζίνα, έριξε το πουγγί με τα χρυσά νομίσματα στην πλάτη του και άρχισε να τρέχει. Μαμά, ορίστε, το δώρο μου για σένα. Η μητέρα έμεινε κατάπληκτη στη θέα του υπέροχου δώρου που της έφερε ο Τζακ. Ήταν πραγματικά μαγικά φασόλια. Παρόλο που η μητέρα και ο Τζακ χάρηκαν τόσο πολύ, τα λεφτά τελειώνανε, καθώς ξοδεύονταν κάθε μέρα. Μέχρι που τελικά έμειναν τελείως άφραγγοι. Δεν γίνεται τίποτα. Θα ξανασκαρφαλώσω στη φασολιά, αλλά μόνο για μια φορά. Ο θαραλέος Τζακ γλίστρησε μέσα στο σπίτι του γίγαντα και κρύφτηκε μέσα στο φούρνο της κουζίνας, περιμένοντάς τον. Ο γίγαντας κάθισε στην καρέκλα και αυτή τη φορά έβαλε στο τραπέζι μια κότα αντί για λεφτά και διέταξε την κότα. Γεννά! Είναι μια κότα που γεννάει χρυσά αυγά. Ήταν ένας θαυμάσιος θησαυρός. Μόλις ο γίγαντας άρχισε να λαγοκοιμάται, ο Τζακ πήρε την κότα στα χέρια του και το σκάσε από το σπίτι. Το δώρο μου, μαμά! Κοίτα, γεννάει αυγά! Γένα! 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 Όσο λοιπόν θα είχαν αυτή την κότα ο Τζακ και η μητέρα του, θα έμεναν πλούσιοι για όλη τους τη ζωή. Παρ' όλα αυτά,
Ο Τζακ ήθελε πάρα πολύ να ξανασκαρφαλώσει στη φασολιά. Τι θα ήταν λοιπόν σήμερα ο θησαυρός του γίγαντα? Ήταν μια χρυσή άρπα. Τραγούδα. Τραγούδα κι άλλο. Σύντομα ο γίγαντας το έριξε στον ύπνο ως συνήθως. Ο Τζακ σήκωσε γρήγορα την άρπα. Θεέ και κύριε. Τελικά ο γίγαντας βρήκε τον Τζακ. Τρέχα! Ο Τζακ βρίσκονταν σε κίνδυνο. Αν τον έπιανε, σίγουρα θα τον έτρωγε. Θα ήταν τρομερό αν φαγώνονταν ο Τζακ. Έτσι λοιπόν έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες. Ο Τζακ γλιστρούσε προς τα κάτω όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Περίμενε, μικρέ! Ο γίγαντας έτρεχε κι αυτός πίσω από τον Τζακ όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Τελικά, φτάνοντας στο έδαφος, ύστερα από απελπισμένες προσπάθειες, έκοψε τον κορμό της φασολιάς με ένα τσεκούρι που πήρε από το σπίτι. Η φασολιά έπεσε και ο γίγαντας σκοτώθηκε καθώς οριάστηκε στο έδαφος. Από τότε, ο Τζακ και η μητέρα του, δίχως άγχος πια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Κοριτσάκι με τα σπίρτα. Η πόλη ήταν γεμάτη κόσμο, ακούγονταν ήχοι από αμάξια, οι φωνές των λιανοπολιτών. Εκείνη η μέρα ήταν η παραμονή των Χριστουγέννων. Τα πρόσωπα των ανθρώπων που πηγαίνω έρχονταν στους δρόμους έλαμπαν φωτεινά από ευτυχία. Τι ήταν αυτό? Τι συνέβη? Ένα κορίτσι σχεδόν χτυπήθηκε από μια άμαξα. Τι κάθεσαι και χαζεύεις μέσα σε αυτή την κίνηση? Ο οδηγός έβαλε τις φωνές στο κορίτσι και είχε γίνει κατακόκκινος. Το κορίτσι ωστόσο δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Σίγουρα κρατάει μούτρα. Όχι, δεν ήταν μουτρωμένη. Δεν είχε δύναμη μέσα της να πει ούτε μια λέξη. Ήταν μικροπολίτρια σπίρτων στο δρόμο. Θα θέλατε να πάρετε σπίρτα? Αν ήθελε κάτι να φάει και μια γωνιά να κοιμηθεί, έπρεπε να πουλήσει τα σπίρτα που είχε στο καλάθι της. Όταν το κορίτσι πλησίαζε τους ανθρώπους για να πουλήσει σπίρτα, όλοι της γύριζαν τις πλάτες και έφευγαν αφήνοντάς την μόνη. Ξαφνικά, ένα σκυλάκι πήδηξε πάνω στο κορίτσι και πήρε ένα πακέτο σπίρτα στο στόμα του. Το κορίτσι τρέμοντας άρχισε να κυνηγάει το σκυλάκι. Ω, δώσε μου πίσω τα σπίρτα μου, σε παρακαλώ! Όχι, σταμάτα! Ένα αγόρι έπιασε το σκυλάκι και της επέστρεψε τα σπίρτα.
Δικό σου είναι το σκυλάκι. Ναι, είναι πολύ άτακτο, συγγνώμη. Το αγόρι χαμογέλασε μάλλον αδέξια. Θα ήθελα να του μίλαγα κι άλλο. Το κορίτσι το σκέφτηκε αυτό, αλλά έπρεπε να δουλέψει. Τότε ακριβώς, ένας στρατιώτης που ήταν μεθυσμένος βγήκε από ένα μαγαζί. Τι θα λέγατε για λίγα σπίρτα, κύριε? Παρακαλώ, αγοράστε τα σπίρτα μου. Τι ενοχλητικά που είναι! Δεν τα θέλω! Ο στρατιώτης την έσπρωξε απότομα στο πλάι. Το σκυλάκι, βλέποντας αυτά, γάβγησε στο άλογο του στρατιώτη. Ω! Βοήθεια! Το άλογο άρχισε να τρέχει πολύ γρήγορα, κουβαλώντας τον στρατιώτη στην πλάτη του. Τη στιγμή ακριβώς που το κορίτσι απόφυγε το άλογο, η παντόφλα της γλίστρησε από το πόδι της. Το αγόρι άρχισε να τρέχει κι αυτό, κυνηγώντας το σκυλάκι. Προτού το καταλάβει, άρχισε να χιονίζει. Αυτή τη φορά είχε μείνει στα αλήθεια μόνη. Αν και πολλοί άνθρωποι χόρευαν και τραγουδούσαν στα σπίτια, κανείς δεν περπατούσε στην πόλη όπου το χιόνι άρχιζε σιγά σιγά να καλύπτει τα πάντα. Τι θα λέγατε για λίγα σπίρτα? Παρακαλώ, αγοράστε τα σπίρτα μου. Εκείνη τη στιγμή τη διαπέρασε σφυρίζοντας ένα παγωμένο κύμα αέρα. Αχ, πόσο κρύο ήταν! Ο άνεμος και το χιόνι πάγωναν τα αυτιά και τη μύτη του κοριτσιού. Τα γυμνά της πόδια έγιναν σαν παγοκολώνες. Τελικά το κορίτσι ζάρωσε το κορμάκι της και κάθισε στο έδαφος κάτω από τη μαρκίζα ενός σπιτιού. Το χιόνι έκοψε κάπως, αλλά καθώς προχωρούσε η νύχτα, έπιανε παγωνιά σε όλη την πόλη. Όσο δυνατά κι αν έτριβε το κορίτσι τα χέρια του για να ζεσταθούν ή φύσαγε τα δάχτυλά του, αυτά είχαν ξυλιάσει από το κρύο. Ακόμα και μια μικρή φωτιά από ένα σπίρτο θα ήταν καλύτερα από το τίποτα. Το κορίτσι έτριψε το σπίρτο πάνω στον τοίχο. Το σπίρτο άναψε. Πόσο φωτεινό ήταν! Ήταν στα αλήθεια η φλόγα ενός σπίρτου? Κι εγώ ήταν πιο όμορφα από οποιοδήποτε κερί ή λάμπα. Όταν το κοίταζε από κοντά, ήταν μια σόμπα. Πραγματικά ήταν μια θαυμάσια σόμπα με γυαλιστερή χρυσή διακόσμηση. Η γλυκιά ζεστασιά, όπως το φως της άνοιξης, πέρναγε ανάμεσα από τα δάχτυλά της και το κρύο έφευγε. Πόσο μυστήριο είναι αυτό το σπίρτο! Μα όταν το κορίτσι προσπάθησε να ζεστάνει τα πόδια του, ω Θεέ μου, η σόμπα έφυγε σαν καπνός. Το κορίτσι προσπάθησε να ανάψει κι άλλο σπίρτο στα γρήγορα. Το σπίρτο άναψε και φώτισε πανοραμικά το διπλανό τοίχο. Τότε τι συνέβη? Την πέρα πλευρά του τοίχου μπορούσε να τη δει σαν να κοιτούσε μέσα από παράθυρο. Ήταν ένα θαυμάσιο δωμάτιο. Στο μέσον του δωματίου ήταν ένα μεγάλο τραπέζι και πάνω του ήταν πολλές λιχουδιές. Υπήρχε και μια ολόκληρη ψητή χήνα, πολύ δελεαστική. Το πεινασμένο κοριτσάκι ξεροκατάπιε και ξαφνικά... Μια και φαινόντουσαν τόσο χαρούμενα, το κορίτσι τα πλησίασε και προσπάθησε να του ζητήσει να μπει στην παρέα τους. Τότε η φλόγα του σπίρτου έσβησε και έμεινε μόνο ο κρύος και σκοτεινός τοίχος μπροστά. Το κορίτσι άναψε κι άλλο σπίρτο βιαστικά. Καθώς η λάμψη μεγάλωνε, τα σπίτια γύρω της εξαφανίστηκαν. Τι θα εμφανίζονταν στη θέση τους? Για κοιτάξτε! Ήταν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κανένας πλούσιος, όσο πλούσιος κι αν ήταν, δεν θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο θαυμάσιο δέντρο. Όταν το χαρούμενο κορίτσι ήταν έτοιμο να αγγίξει το δέντρο, η φωτιά του σπίρτου έσβησε. Και μετά το όμορφο δέντρο εξαφανίστηκε. Αστέρι που πέφτει. Κάποιος θα πεθάνει. Αυτή την παράδοση την είχε ακούσει από τη γιαγιά της.
Όταν πέφτει ένα αστέρι, η ψυχή πηγαίνει στον ουρανό. Όπως το είχε πει, ένα αστέρι έπεσε από τον ουρανό τη νύχτα που πέθανε η γιαγιά της. Θέλω να δω τη γιαγιά μου. Καθώς θυμήθηκε τη γιαγιά της που ήταν τόσο καλή μαζί της, ξανάναψε κι άλλο σπίρτο. Σε αυτή τη λάμψη η γιαγιά της στέκονταν χαμογελώντας. Γιαγιά! Το κορίτσι τη φώναξε με δυνατή φωνή. Μη μ' αφήνεις μόνη, γιαγιά! Μη φύγεις κι εσύ σαν τη σόμπα, τη χήνα και το δέντρο, σε παρακαλώ! Το κορίτσι άναψε όλα τα σπίρτα που είχε ένα-ένα ενώ φώναζε τη γιαγιά της. Κάθε φορά που άναβε ένα σπίρτο, η λάμψη γίνονταν πιο φωτεινή και πιο μεγάλη σιγά σιγά. Τώρα δεν ένιωθε την παγωνιά των ανέμων, ούτε την ψύχρα της νύχτας πια. Με οδηγό τη γιαγιά, το κορίτσι ανέβαινε στον έναστρο ουρανό όλο και πιο ψηλά. Στον ουρανό, όπου δεν θα είχε πια ούτε πόνους, ούτε βάσανα. Ήταν η χώρα του Θεού. Ήταν πια το επόμενο πρωί. Γύρω από το κορίτσι που είχε πεθάνει από το κρύο, οι άνθρωποι της πόλης μιλούσαν μεταξύ τους χαμηλόφωνα. «Ω το φτωχούλι, πρέπει να είχα αγοράσει τουλάχιστον ένα πακέτο σπίρτα από αυτήν πριν πεθάνει». Τέτοια λέγανε. Μόνο το αγόρι που της είχε φέρει πίσω την παντόφλα μπορούσε να καταλάβει. «Πόσο ευτυχισμένη φαίνεται». Κανείς δεν ήξερε πόσο ευτυχισμένο ήταν το κοριτσάκι που πήγε στη χώρα του Θεού, στην αγκαλιά της γιαγιάς της. Ο βόρειος άνεμος και ο ήλιος. Αυτός είναι ένας από τους διάσημους μύθους που έγραψε ο Αίσωπος, ο βασιλιάς των παραμυθιών. Μια μέρα, ο βόρειος άνεμος μίλησε στον ήλιο με περηφάνεια. «Λοιπόν, εγώ είμαι ο δυνατότερος σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι σε λένε κύριο ήλιο, το σύμβολο της λαμπρότητας. Κι έτσι παραμένεις δημοφιλής. Δεν κάνεις όμως τίποτα άλλο από το να στέκεσαι εκεί και να χαμογελάς. Πες μου, τι είδους δύναμη έχεις». Ο ήλιος απλά απαντά «δεν ξέρω» και συνεχίζει να χαμογελάει. Ο βόρειος άνεμος συνέχισε να μιλά στον ήλιο με αλαζονία. «Και μόνο ένα μικρό μου φύσημα θα πηδήσει τα ζώα στο δάσος και θα κρυφτούν μέσα στις φωλιές τους. Ακόμα κι ο σημαίνιος λύκος τρέχει από το φόβο για τη δύναμή μου».
Για μένα δεν είναι δύσκολη δουλειά να παγώσω μια πόλη στη στιγμή. Όσο μεγάλο και σταθερό κι αν είναι ένα πλοίο, μπορώ να το βυθίσω δίχως δυσκολία. Κάποτε είχα παγώσει ολόκληρη τη γη. Έτσι λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ κανείς ισχυρότερος από μένα. Έτσι είπε ο βόρειος άνεμος στον ήλιο. Ο ήλιος συνέχισε να χαμογελά ακούγοντας, αλλά αφού ο βόρειος άνεμος συνέχισε να κομπάζει, ο ήλιος είπε: «Μην καυχέσαι και πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να σε μισούν». Ο βόρειος άνεμος αποκρίθηκε: «Λοιπόν, αν νομίζεις ότι έχω άδικο, δεν κάνουμε έναν αγώνα να δούμε ποιος είναι ο πιο δυνατός». Ο ήλιος δεν δέχτηκε στην αρχή την πρόκληση, αλλά αφού ο βόρειος άνεμος ήταν τόσο επίμονος, αποφάσισε να δεχτεί. Τότε παρουσιάστηκε ένας ταξιδιώτης. Ο βόρειος άνεμος χαμογέλασε και είπε: «Να ένας ταξιδιώτης, για να δούμε ποιος από τους δυο μας μπορεί να του βγάλει το παλτό». Ο ήλιος είπε: «Εντάξει, το δέχομαι. Δοκίμασε πρώτος, κύριε βόρειε άνεμε». Ο βόρειος άνεμος φύσηξε με αυτοπεποίθηση. Έπιασε ξαφνικό κρύο και αέρας. Ο ταξιδιώτης έσφιξε το παλτό του πιο σφιχτά και τυλίχθηκε μέσα του, έτσι που να μην το χάσει εξαιτίας του δυνατού αέρα. Βλέποντας τον ταξιδιώτη, ο βόρειος άνεμος φύσηξε και πάλι, αλλά αυτή τη φορά δυνατότερα και πιο άγρια. Αλλά όσο πιο δυνατά φυσούσε ο άνεμος, τόσο πιο σφιχτά ο ταξιδιώτης έσφιγγε το παλτό του επάνω του. «Ξεροκέφαλος άνθρωπος», είπε ο βόρειος άνεμος και φύσηξε για τελευταία φορά με όλη του τη δύναμη. Ο βόρειος άνεμος τελικά εξαντλήθηκε. Βλέποντάς τον, ο ήλιος είπε: «Πρέπει να είσαι κουρασμένος, κύριε βόρειε άνεμε». «Όχι, μόνο κάνω ένα μικρό διάλειμμα». «Σίγουρα είσαι δυνατός, αλλά δεν φαίνεται να μπορείς να βγάλεις το παλτό αυτού του ανθρώπου. Τώρα είναι σειρά μου». «Για να δω τι μπορείς να κάνεις. Αφού δεν πέτυχε η ισχυρή δύναμή μου, πώς μπορείς να το κάνεις εσύ». «Λοιπόν, ηρέμησε και θα δεις». Τότε ο ήλιος έδειξε το χαμογελαστό του πρόσωπο μέσα από τα σύννεφα. Άρχισε να φωτίζει και να ζεσταίνει τον κόσμο γλυκά και τρυφερά. Άνεμος. Τώρα ο ήλιος λάμπει. Τι παράξενος καιρός». Ο ταξιδιώτης ανασηκώθηκε, αλλά το παλτό του το φορούσε ακόμη. «Ούτε εσύ μπόρεσες», περιγέλασε ο βόρειος άνεμος τον ήλιο. Αλλά ο ήλιος δεν βιαζόταν και είπε: «Μην ανησυχείς. Σύντομα θα δεις». Και άρχισε να φωτίζει ακόμα περισσότερο. Τότε ο ταξιδιώτης είπε: «Τώρα έχει πραγματικά καλό καιρό», και ανασηκώθηκε.
Ο ταξιδιώτης είπε τελικά: «Τώρα ήρθε η άνοιξη», και έβγαλε το παλτό του. Έτσι λοιπόν ο ήλιος νίκησε το βόρειο άνεμο. Ο ταξιδιώτης συνέχισε να περπατά χαρούμενα κάτω από το λαμπερό ήλιο. Πριγκίπισσα το Σοδούλα. Μια φορά και έναν καιρό, στη Δανία, ζούσε μια κυρία που δεν είχε παιδιά. Πήγε να δει μια μάγισσα και τη ζήτησε: «Ω, σε παρακαλώ, δώσ' μου ένα δικό μου μωρό». Η μάγισσα της έδωσε ένα σπόρο σίκαλης και της είπε: «Βάλε το σπόρο σε μια γλάστρα και περίμενε ως την άνοιξη». Είναι τόσο χαριτωμένη. Το κορίτσι ήταν τόσο μικρό όσο το δάχτυλο της μητέρας, και έτσι η μητέρα αποφάσισε να το ονομάσει Πριγκίπισσα το Σοδούλα. Επειδή το κορίτσι ήταν τόσο μικρό, η μητέρα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτική στο μεγάλωμά της. Κάποια νύχτα συνέβη ένα περιστατικό. Το επόμενο πρωί ανακάλυψε ότι δεν κοιμόνταν στο άνετο καριδότσουφλό της. «Χαριτωμένο κοριτσάκι, άκουσέ με. Αυτός είναι ο μοναχογιός μου. Πρόκειται να γίνει άνδρας σου. Στον δίνω γιατί σ' αγαπώ. Σας εύχομαι μακροζωία και κάθε ευτυχία. Να είστε αγαπημένοι». «Τι, γάμος?» «Περίμενε εδώ μέχρι να φέρω έναν μάρτυρα για την τελετή». Οι βάτραχοι όμως δεν τα πήγαιναν πολύ καλά με τα ψάρια στο ποτάμι. Έτσι τα ψάρια... Χρυσόμενη την πήρε μακριά με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να γίνει φίλος με ένα τόσο χαριτωμένο κοριτσάκι. Η πριγκίπισσα όμως ήταν τόσο όμορφη που οι άλλες χρυσόμυγες τη ζήλευαν. Μετά ήλθε το καλοκαίρι. Υπήρχε αρκετό φαΐ και νερό στο δάσος και κανείς δεν ανησυχούσε για καταφύγιο. Αλλά όταν ήρθε ο χειμώνας, δεν υπήρχε φαΐ, ούτε ρούχα, ούτε σπίτι να μείνει, και έτσι η πριγκίπισσα... Σώθηκε χάρη σε μια κυρία Ποντικίνα που ζούσε κάτω από τα στάχια που κόπηχαν σε ένα χωράφι σταριού. «Τι
Χριστός σωτήρας μου, τι να κάνω να σας ευχαριστήσω για το καλό που μου κάνατε? Τίποτα, μικρή μου πριγκίπισσα. Θέλω μόνο να μου κάνεις παρέα. Αρκετές μέρες αργότερα, ο πλούσιος γείτονας Τυφλοπόντικας και στενός φίλος της Ποντικίνας προσκαλέστηκε από την Ποντικίνα για τσάι. Σαν ταπόδοση του τσαγιού, ο Τυφλοπόντικας προσκάλεσε και τις δύο για δείπνο. Γυρίζοντας... Ου, αυτό είναι ένα νεκρό χελιδόνι. Αυτά τα πλάσματα τυτιβίζουν φασαριόζικα. Γι' αυτό ακριβώς πεθαίνουν από την πείνα όταν έρχεται ο χειμώνας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καλοί μαζί τους. Αυτό πάντως είναι νεκρό. Πιο πολύ απ' όλα συχαίνω με το φως και αυτά τα πλάσματα. Την ίδια νύχτα η πριγκίπισσα πήρε μια αχυρένια κουβέρτα και βγήκε κρυφά από το σπίτι. Η μεγαλόψυχη πριγκίπισσα δεν μπορούσε να αφήσει ένα νεκρό χελιδόνι παγωμένο στη χειμωνιάτικη νύχτα. Ω, είναι ακόμα ζωντανό! Δόξα τω Θεώ! Η πριγκίπισσα επισκεπτόταν κάθε μέρα το χελιδόνι για να το περιποιηθεί. Μου έσωσες τη ζωή. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω για την καλοσύνη σου. Θα φύγω μακριά στο πράσινο δάσος. Θα έρθεις μαζί μου, πριγκίπισσα? Όχι, λυπάμαι. Δεν μπορώ να φύγω, χελιδόνι. Ήθελε να φύγει, αλλά όταν σκεφτόταν αυτούς που θα έμεναν πίσω, δεν μπορούσε να φύγει. Σου χελιδόνι. Μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα, ο Τυφλοπόντικας ήρθε να ζητήσει το χέρι της πριγκίπισσας, κουβαλώντας πολλά δώρα και γλυκά. Όχι, δεν θα σε παντρευτώ. Σκασμός! Εγώ σου έσωσα τη ζωή και πρέπει να μ' ακούς. Ο κύριος Τυφλοπόντικας συχαίνεται το φως του ήλιου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, και εσύ δεν θα ξαναβγεις έξω να δεις το φως του. Θα μείνεις εδώ. Αλλά όταν ετοιμάστηκε το νηφικό, η πριγκίπισσα ζήτησε από την Ποντικίνα να δει τον ήλιο για τελευταία φορά. Πριγκίπισσα Δοσοδούλα, ανησυχούσα για σένα και έτσι γύρισα πίσω. Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου σε εκείνη την όμορφη χώρα. Μα εγώ, μα... Ει, μη φεύγεις! Γύρνα πίσω! Λυπάμαι, μα δεν μπορώ να παντρευτώ κάποιον που μισεί το φως του ήλιου και τα μικρά πουλάκια. Φεύγω, κυρία Ποντικίνα! Περίμενε! Πολλές μέρες αργότερα έφτασαν στη χώρα που το χελιδόνι είχε περιγράψει όμορφα. Η πριγκίπισσα ανακάλυψε ότι αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Εκεί την περίμενε μια απρόσμενη ευτυχία. Ποιος είσαι εσύ? Χαίρο πολύ, πριγκίπισσα Τοσοδούλα. Είμαι ένας άγγελος του λουλουδιού και σε περίμενα να έρθεις. Περίμενες εμένα? Ναι. Είναι γραφτό μας να παντρευτούμε. Θα δεχτείς την πρότασή μου? Ναι, με τα χαράς. Η πριγκίπισσα Τοσοδούλα ζήτησε από το χελιδόνι να πει γρήγορα στη μητέρα της το γεγονός, γιατί θα πρέπει να ανησυχούσε. Έτσι λοιπόν τελείωσε το μεγάλο και οδυνηρό ταξίδι της πριγκίπισσας Τοσοδούλας, που από τότε έζησε αυτή καλά και εμείς καλύτερα.
Ο Αλί Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μια φορά και έναν καιρό, στο βασίλειο της Περσίας, υπήρχαν 40 φοβεροί κλέφτες. Από όπου περνούσαν, δεν άφηναν ποτέ ούτε δεκάρα για δείγμα. Τι τρομεροί άνθρωποι οι ληστές. Οι φτωχοί άνθρωποι σαν και εμένα δεν έχουν τίποτα να τους πάρουν. Το μέρος δεν είναι ασφαλές. Θα πάω να ζήσω στα βουνά. Ο Αλί Μπαμπά δούλευε για έναν πλούσιο που τον έλεγαν Κασίμ. Έπρεπε να μαζεύει ξύλα για αυτόν στους λόφους κάθε μέρα. Αυτά τα λίγα δεν θα ικανοποιήσουν τον αφέντη Κασίμ. Καλύτερα να κόψω κι άλλα. Αυτή είναι... Αχ, όχι! Είναι οι τρομεροί ληστές. Τι κάνουν εδώ πέρα? Άνοιξε, Σουσάμι. Έλα, πάρε μέσα το θησαυρό. Ουρά! Κατάλαβα, ώστε αποθηκεύουν τους κλεμμένους θησαυρούς τους εδώ μέσα στη σπηλιά. Κλείσε, Σουσάμι! Άνοιξε, Σουσάμι! Άνοιξε, Σουσάμι! Θησαυροί! Έχω μια ιδέα για το τι θα κάνω. Ο Αλί Μπαμπά διάλεξε από τους θησαυρούς ένα όμορφο περιβέραιο για το κορίτσι που του άρεσε. Η Μολτζιάνα βρισκόταν στο περιβάλλον του Κασίμ. Αλλά ο Κασίμ δεν ήθελε να την αφήσει να φύγει και να παντρευτεί τον Αλί Μπαμπά. Μολτζιάνα, μοναδική μου αγάπη! Αλί Μπαμπά! Αλί Μπαμπά! Μολτζιάνα, έχω ένα σπουδαίο δώρο για σένα! Ού, είναι τόσο όμορφο πάνω σου! Αλί Μπαμπά! Αλί Μπαμπά, πού βρήκες αυτό το όμορφο πράγμα που φοράει Μολτζιάνα? Πες μου τώρα την αλήθεια! Ο Αλί Μπαμπά αναγκάστηκε να του το πει υπό έναν όρο. Αν σου πω την αλήθεια, θα μου δώσεις την άδεια να παντρευτώ τη Μολτζιάνα. Ο άπλιστος Κασίμ ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο για τους θησαυρούς παρά για την υπηρέτριά του. Εντάξει, μπορείς να πάρεις τη Μολτζιάνα, αλλά όλοι οι θησαυροί θα ανήκουν σε μένα αποκλειστικά. Ευχαριστώ, αδελφέ Κασίμ. Άνοιξε, Σουσάμι! Κλείσε, Σουσάμι! Ποιος ήταν ο κώδικας? Ξέχασα. Ο Κασίμ ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που ξέχασε το μυστικό κώδικα του Σουσαμιού. Άνοιξε, καλαμπόκι! Άνοιξε, κριθάρι! Άνοιξε, καναβούρι! Άνοιξε, Σουσάμι! Από εκείνη τη μέρα ο Κασίμ δεν επέστρεψε ξανά στην πόλη του. Μα ο Αλί Μπαμπά ήταν πολύ ευτυχισμένος με τη γυναίκα του, τη Μολτζιάνα. Αν και καμιά φορά σκεφτόταν τους θησαυρούς, δεν ήθελε να εξαφανιστεί όπως έπαθε ο Κασίμ, έτσι ούτε καν που επλησίαζε εκείνο το σπήλαιο. Αλλά μια μέρα, ένας από τους κλέφτες είδε το περιδέρεο που φορούσε η Μολτζιάνα. Ο κλέφτης έβαλε ένα σημάδι στην πόρτα του σπιτιού του Αλί Μπαμπά. Η έξυπνη όμως Μολτζιάνα κατάλαβε το νόημα του σημαδιού.
Η Μολτζιάνα περίμενε μέχρι να σκοτεινιάσει και μετά έβαλε το ίδιο σημάδι σε όλες τις πόρτες της πόλης. Ώστε αυτός που ξέρει το μυστικό της σπηλιάς έχει ένα σημάδι στην πόρτα. Σκοτώστε τον. Τι είναι αυτό? Έτσι οι κλέφτες δεν μπόρεσαν να βρουν τον Αλή Μπαμπά αυτή τη φορά. Ο αρχηγός θύμωσε πολύ για όλα αυτά και έτσι ντύθηκαν όλοι σαν έμποροι που πουλούσαν δοχεία νερού. Αυτά τα αγγεία είναι πολύ καλά και θέλουμε να τα ανταλλάξουμε με πολύτιμα περιβέρεα. Έχει κανείς εδώ κάτι τέτοιο? Οι άνθρωποι είπαν στο ληστή σχετικά με τον Αλή Μπαμπά και τη Μολτζιάνα. Ο φιλόξενος Αλή Μπαμπά δεν ήξερε τίποτα γι' αυτά και προσκάλεσε τους ληστές να περάσουν τη νύχτα στο σπίτι του. Ελπίζω να βολευτείτε σε αυτό το ταπεινό σπίτι. Παρακαλώ, σαν το σπίτι σας. Στο μεταξύ η Μολτζιάνα ήταν απασχολημένη ετοιμάζοντας φαΐ για τους καλεσμένους. Ακούγονται κάτι φωνές από μέσα από τα πιθάρια. Πότε θα τον περιποιηθούμε αυτό? Όταν το αφεντικό χτυπήσει τον γκόγκ, τότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Αλή Μπαμπά βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Η Μολτζιάνα προσπάθησε να ζεματίσει πολύ λάδι και άρχισε να το χύνει μέσα στα πιθάρια. Οι ληστές κάηκαν ζωντανοί από το καυτό λάδι όλοι τους. Δεν έμεινε κανείς. Ο αρχηγός όμως δεν το ήξερε. Σε ευχαριστώ για το υπέροχο δείπνο. Θα χορέψω για σένα. Σε παρακαλώ, χτύπησε εκείνο τον γκόγκ εκεί πέρα. Καλή ιδέα. Σε παρακαλώ, δείξε μου. Μα τι κάνουν αυτοί οι λύθοι? Δεν άκουσα τον γκόγκ. Όσο δυνατά κι αν χτύπησε ο Αλή Μπαμπά τον γκόγκ, κανείς από τους κλέφτες δεν εμφανίστηκε. Εντάξει, παλιωτόμαρα, θα το κάνω μόνος μου. Η Μολτζιάνα άρχισε να πετά τις χάντρες από το περιδέρεό της. Μολτζιάνα, τι στα κομμάτια κάνεις? Κοίτα προσεκτικά. Θυμάσαι το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου? Ώστε αυτός ήταν ο αρχηγός των ληστών. Χάρη στη Μολτζιάνα, ξεφορτώθηκαν όλους τους κλέφτες και έγιναν το πιο πλούσιο ζευγάρι στον κόσμο. Τι θα κάνουμε όλους αυτούς τους θησαυρούς? Να κάνεις αυτό που είναι σωστό να κάνεις. Αφού έχω εσένα, αγάπη μου, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο στον κόσμο. Αλή Μπαμπά. Ο Αλή Μπαμπά μοιράστηκε όλους τους θησαυρούς με τους φτωχούς ανθρώπους του τόπου και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.